τους αγίους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Λοιπόν, όπως έχουμε ανακοινώσει, το θέμα της απόψινής μου ομιλίας είναι Ισλάμ και νεομάρτυρες σε σχέση με τους σημερινούς διαθρησκειακούς διαλόγους. Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα να κάνουμε αναφορά στο θέμα αυτό, με το οποίο έχω ασχοληθεί εδώ και πολλά χρόνια, είναι ότι δυστυχώς η Ισλαμική πλημμυρίδα με την μετανάστευση μας περικυκλώνει. Εκτός του ότι είχαμε απαλλαγή από αυτόν τον κίνδυνο του Ισλάμ μετά από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, δυστυχώς φαίνεται πως ξανά έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα και επειδή οι Άγιοι Νεομάρτυρες είναι αυτοί οι οποίοι αποτελούν παράδειγμα αντιστάσεως εναντίον του Ισλάμ, που αυτοί τους οι αντίσταση εναντίον του Ισλάμ έφτασε μέχρι και την προσφορά της ζωής τους, μέχρι και το μαρτύριό τους. Γι' αυτό καλά θα είναι και εμείς και όσοι μας παρακολουθούν στο διαδίκτυο να ενισχυόμαστε από το παράδειγμα των Αγίων Νεομαρτύρων. Άλλωστε και την περασμένη Κυριακή στο κήρυγμα αναφερθήκαμε σε ένα νεομάρτυρα, στον Άγιο Μακάριο τον Εκκίου, που μαρτύρησε στην Προύσα. Και σήμερα θα πούμε μερικά περισσότερα πράγματα και κάνουμε μερικές περισσότερες αναλύσεις. Δεν έχω ρολόι μόνο, θα μου δώσετε ένα ρολόι εδώ να βλέπω. Α, βλέπω απέναντι. Αν έχετε πάτερ μου ρολόι, έχετε το ρολόι σας να μου δώσετε. Το δικό μου το ξέχασα, δεν το πήρα μέσα. Πάρτε το κύριε Βλασίς. Λοιπόν, αρχίζουμε με μία ενότητα για τους δύο εχθρούς της Ρωμιοσύνης. Ποιοι είναι οι δύο εχθροί της Ρωμιοσύνης? Παπισμός και Ισλάμ. Ή αλλιώς Φράγκοι και Τούρκοι. Η πρώτη χριστιανική χιλιετία αποτελεί την περίοδο του θριάμβου της χριστιανικής πίστεως. Επέζησε τον σκληρό διωγμόν κατά τους τρεις πρώτους αιώνες, αφού ανέδειξε πλήθος καλλινίκων και ηρωικών μαρτύρων, των παλαιών μαρτύρων, εξαπλώθηκε παρά τους διωγμούς εις τα πέρατα της τότε οικουμένης και τελικώς νικήτρια όλων των ιστορικών της αντιπάλων, η Ορθοδοξία, η Εκκλησία, του Ιουδαϊσμού, του Ιδωλολατρικού Ελληνισμού και της Ρωμαϊκής Διοικήσεως, του Ρωμαϊκού Κράτους, έγινε η ζωοδότρα πνευματική πνοή, η ψυχή του πρώτου χριστιανικού κράτους, της επωνύμου των χριστιανών καινής πολιτείας, που εγκαθιδρύθηκε με τη θεϊκή κλίση του πρώτου χριστιανού βασιλέως, του ενβασιλεύσιν Αποστόλου Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όπως η θαυμαστή εξάπλωση του χριστιανισμού από το επιτελείο των αδυνάμων κατάνθρωπων και αγραμμάτων Αποστόλων παραπέμπει στη θεϊκή προέλευση της χριστιανικής πίστεως, γιατί είναι αδύνατον να ερμηνευθεί με ανθρώπινα κριτήρια, υπάρχει για το θέμα αυτό μία θαυμάσια θέση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που λέει αν θέλει κανένας να δει αν ο χριστιανισμός έχει θεϊκή προέλευση, αρκεί να σκεφτεί το πώς με θαυμαστό τρόπο διαδόθηκε ο χριστιανισμός σε όλο τον κόσμο από 11 αγραμμάτους ανθρώπους. Έγινε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτό? 11 αγράμματοι ψαράδες να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, να κάνουν ένα κήρυγμα και να γίνει δεκτό σε όλο τον κόσμο? Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας συνέβη αυτό. Πέρασαν φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι κτλ. Αλλά το γεγονός ότι 11 αγράμματοι Απόστολοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο είναι φοβερή απόδειξη της θεϊκής προελεύσεως του χριστιανισμού. Όπως τότε λοιπόν η θαυμαστή εξάπλωση του χριστιανισμού παραπέμπει στην θεϊκή προέλευση της χριστιανικής πίστεως,
Έτσι και η πάνω από 1000 χρόνια επιβίωση της ελληνοχριστιανικής πολιτείας του Βυζαντίου, της Ρωμανίας, όπως την λένε οι ιστορικές μας πηγές, της Ρωμιοσύνης στην απλή λαϊκή γλώσσα, είναι ένα μοναδικό φαινόμενο αντοχής χρονικής διάρκειας 1000 χρόνια, πνευματικής καρποφορίας και ακτινοβολίας, και αυτό ερμηνεύεται μόνο με βάση τους νόμους της θείας κυβερνητικής και της θείας συμμαχίας. Δεν είναι δική μου όρη, είναι το Αγιάννου Χρυσοστόμου, η θεία κυβερνητική. Επειδή ο Θεός κυβερνούσε το Βυζάντιο, την Ρωμανία, γι' αυτό άντεξε 1000 χρόνια. Ο Χριστός και η Παναγία Μητέρα του, η υπέρμαχος στρατηγός, τους οποίους αφιερώθηκε και ανατέθηκε η πόλη σου Θεοτόκε, έγιναν οι προστάτες και οι φρουροί των κατοίκων, οι οποίοι όμως ανταποδοτικά και συνεργειακά τηρούσαν τους νόμους της θείας κυβερνητικής, οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας, και αποδεικνύονταν άξιοι της θεϊκής συμμαχίας. Όταν τηρούμε τους νόμους του Θεού, ο Θεός μας προστατεύει με ομπρέλα. Τώρα αυτή η ομπρέλα νομίζω πως έχει σπάσει με τις δικές μας τις αμαρτίες και τα δεινά έρχονται από πάνω. Η Κωνσταντινούπολη έγινε η Νέα Ιερουσαλήμ, όπου συγκεντρώθηκαν όλα τα ιερά της ανά τον κόσμο χριστιανικής οικουμένης, και ο χριστιανικός λαός έγινε ο νέος εκλεκτός λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ, αφού ο παλαιός Ισραήλ στάθηκε ανάξιος να συνεχίσει το έργο της διακονίας στη σωτηρία του κόσμου. Την εκπληκτική διάδοση του χριστιανισμού κατά τους 3 πρώτους αιώνες διαδέχθηκε η θαυμαστή εμβάθυνση και ανάπτυξη των δογμάτων της πίστεως από τις συνόδους και τους Αγίους Πατέρες, η υποδειγματική δίωση και εφαρμογή των εντολών του Χριστού από πλήθος Αγίων και ασκητών, τα συναξάρια είναι γεμάτα, εκατοντάδες Αγίων, αλλά και από τον ευλογημένο λαό του Θεού, η εκρηκτική πνευματική και πολιτιστική άθληση και παραγωγή σε όλους τους τομείς, στη λατρεία, στην φιλολογία, στην τέχνη, με συνέπεια περί το τέλος της πρώτης χιλιετίας να παρατηρηθεί νέα αύξηση του χριστιανισμού με την εισαγωγή στους κόλπους της Εκκλησίας των σλαβικών λαών της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης. Μας αφήρεσαν οι μουσουλμάνοι μερικά εδάφη της Μικράς Ασίας, τα ανεπλήρωσαν όμως οι Σλάβοι, ιδιαίτερα η Μεγάλη Αγία Ρωσία. Φαινόταν περί το τέλος της πρώτης χιλιετίας ότι το Ευαγγέλιο είχε κηρυχθεί εις πάσαν την κτήσιν, εις τα πέρατα της τότε γνωστής οικουμένης, και ότι ο χριστιανισμός αποδεικνυόταν η μόνη οδός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Πολλοί ερμηνευτές, ιστορικοί και άλλοι, δέχονται ότι η χιλιετής βασιλεία του Χριστού που διδάσκει η Αποκάλυψη και την οποία παρερμηνεύουν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και που εξέθρεψε και εξακολουθεί να εκτρέφει χιλιαστικές μεσιανικές προσδοκίες, αυτή η χιλιετής βασιλεία, πρέπει να εντοπιστεί στο υπερχιλιόχρονο χριστιανικό Βυζάντιο. Να η χιλιετία, το Βυζάντιο. Μια χριστιανική, ένα χριστιανικό, αληθινά χριστιανικό κράτος. Η δεύτερη χριστιανική χιλιετία, αυτά τα λέμε για την πρώτη χριστιανική χιλιετία, η δεύτερη χριστιανική χιλιετία, που τελείωσε πριν από 20 χρόνια, είμαστε στην τρίτη τώρα, στις αρχές της τρίτης. Η δεύτερη χριστιανική χιλιετία αρχίζει με δυσίωνες προοπτικές, με κακές προοπτικές για το ενιαίο ακόμη σε Ανατολή και Δύση χριστιανικό κράτος. Δεν υπήρχε άλλο χριστιανικό κράτος, αυτοκρατορία, η δική μας ήταν σε Ανατολή και Δύση. Επί αιώνες πλήθος βαρβάρων λαών, επιτιθεμένων από όλα τα σημεία του ορίζοντος, δεν κατορθώνουν να κλονίσουν την χριστιανική αυτοκρατορία, την μοναδική τότε. Δεν υπήρχαν οι Γερμανοί και οι Φράγκοι. Το δυτικό της τμήμα υποδουλώνεται στα από βορρά ελθόντα γερμανικά φύλλα, Γότθη, Βυσιγότθη κτλ. Πολλά από τα οποία εκχριστιανήθηκαν, δέχθηκαν όμως την αίρεση του αριανισμού. Η Εκκλησία της Ρώμης, άλλοτε ελεύθερη και άλλοτε εχμάλωτη, ορθοδοξία ακόμη, μέχρι το τέλος της δεύτερης χιλιετίας, είναι ακόμη ορθόδοξη. Και διατηρεί την ενότητά της με την Κωνσταντινούπολη, μολονότι είναι ενοχλημένη από τον παραγκονισμό της, από την Κωνσταντινούπολη, προς εξουδετέρωση του οποίου αναπτύσσει τις γνωστές περί πρωτίου απόψεις της, που βρήκαν την τελική τους έκφραση στην γνωστή ψευδοκωνσταντίνιο δωρεά. Και ξαναδιαβάζοντας αυτό που έγραψα πριν από πολλά χρόνια,
Σκέφτηκα ότι αυτό που έκανε τότε η Ρώμη για να ισχυροποιήσει το πρωτείο της, ζηλεύοντας τη Νέα Ρώμη, το κάνει η Κωνσταντινούπολη τώρα. Ενισχύει το πρωτείο της με τις θεωρίες αυτές. Τότε η Ρώμη με την ψευδοκωνσταντίνιο δωρεά, για να πει: Γεια δες εσύ Κωνσταντινούπολη που διεκδικείς τα πρωτεία, γεια δες εγώ τι έχω, κληρονομιά από τον μεγάλο Κωνσταντίνο. Τώρα το ίδιο κάνει και ο Βαρθολομαίος απέναντι στη Μόσχα. Για να κατοχυρώσει το πρωτείο του, γιατί βλέπει να κλονίζεται, νιώθει αδύναμη, γιατί αν ήλθε, τι να κάνουμε. Αν ήλθε μια νέα χριστιανική δύναμη, είναι η Αγία Ρωσία. Η αίρεση πάντως και η αμφισβήτηση της χριστιανικής ενότητος με παράλληλη υπονόμευση της Κωνσταντινούπολης θα αρχίσουν να εμφανίζονται στις αρχές του 9ου αιώνα με τη συμμαχία της Ρώμης τώρα, της μέχρι τότε Ορθόδοξης, και των Φράγκων του Μεγάλου Καρόλου, μεγάλου βέβαια για τους Φράγκους, όχι για μας τους Ρωμιούς. Συνηθίσαμε και λέμε ο Μέγας Κάρολος, αλλά για μας δεν είναι Μέγας, για τους Δυτικούς είναι. Ο ένας από τους δύο μεγάλους κινδύνους, είπαμε για δύο κινδύνους, της ενιαίας ελληνορωμαϊκής αυτοκρατορίας, του θεοίδρυτου και θεοσύστατου χριστιανικού κράτους που ίδρυσε ο Μέγας Κωνσταντίνος ούκ εξ ανθρώπων την κλίση δεξάμενος, όπως ο Απόστολος Παύλος. Ο ένας κίνδυνος λοιπόν αρχίζει να διαγράφεται, οι Φράγκοι του Μεγάλου Καρόλου, όχι οι Ρώμοι μέχρι τότε, οι Φράγκοι. Η πολλαχώς και πολλαχού μαρτυρουμένη ακόμη και μέχρι των ημερών μας εχθρότητα των Λατινοφράγκων της Δύσεως εναντίον του Regnum Grecorum, έτσι μας έλεγαν, το Regnum Grecorum, το βασίλειο των Γρεκών, κορυφώνεται με την απόσχηση της Ρώμης από την Καθολική Ορθόδοξη Εκκλησία στις αρχές της πρώτης χιλιετίας, το 1054, απόσχηση, προσέχω τι λέω, θα δείτε, που κακώς την ονομάζουμε σχίσμα των εκκλησιών. Και εγώ παλαιότερα, πριν τα βασανίσω, έλεγα το σχίσμα των εκκλησιών. Δεν είναι σχίσμα των εκκλησιών, δεν είναι εκκλησία, έφυγε μια εκκλησία και άλλη. Ήταν η απόσχηση της Ρώμης από την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και με τις επέσχυντες σταυροφορίες και την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204. Να λοιπόν ο πρώτος κίνδυνος, οι Φράγκοι. Ο δεύτερος μεγάλος κίνδυνος εξ Ανατολών άρχισε να διαγράφεται τον 7ο αιώνα με την εμφάνιση και την δράση του Μωάμεθ, του δυναμικού αυτού πολιτικού και θρησκευτικού ηγέτη που ένωσε τους διασπασμένους Άραβες κάτω από την θεοκρατική πολιτεία του Ισλάμ. Ήταν διασπασμένοι οι Άραβες, φύλλα αραβικά. Τους ένωσε ο Μωάμεθ. Η Κωνσταντινούπολη, που μόλις πρόσφατα είχε εξέλθει νικήτρια από τον πόλεμο εναντίον των Περσών την εποχή του Ηρακλείου, υποτίθεται τότε δεν έδωσε τη δέουσα σημασία στην διαγραφόμενη νέα απειλή του Ισλάμ, μολονότι ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής προφητικά και προορατικά διείδε τον κίνδυνο και προέβησε σχετική προειδοποίηση. Έχω εδώ την προειδοποίηση, ένα καταπληκτικό κείμενο του Αγίου Μαξίμου που μας έλεγε αυτός ο κίνδυνος του Ισλάμ και εκφράζεται πολύ αυστηρά για τον Μωάμεθ. Αν μας μείνει καιρός θα το δούμε. Ο αποθυμένος στο περιθώριο της ιστορίας Ιουδαϊσμός, που δεν μπόρεσε να αντιληφθεί την προοδευτική και οικουμενική εξέλιξη της θείας οικονομίας και γι' αυτό απέρριψε και αρνήθηκε τη θεότητα του Χριστού και πολέμησε την Εκκλησία, εμφανίζεται τώρα δυναμικά με ένα παρακλάδι του. Το Ισλάμ είναι παρακλάδι του Ιουδαϊσμού. Με ένα παρακλάδι του, τον Μωαμεθανισμό, το Ισλάμ. Το Ισλάμ είναι Ιουδαϊσμός ουσιαστικά, που ριζώνει και θεμελιώνεται το Ισλάμ βασικά στο έδαφος της Παλαιάς Διαθήκης. Ο αυστηρός μονοθεϊσμός, ένα. Ο ανικονισμός, που δεν έχουν εικόνες, η περικαθαρών και ακαθάρτων διατάξεις, όχι χοιρινό, όχι... Οι εγκόσμιες και παχυλές μεσιακές προσδοκίες, θα έρθει ο Μεσσίας, η εκδικητικότητα και το μίσος εναντίον των εχθρών και των απίστων, που το έχουν και οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι, αρκούν για να υποδείξουν την συγγένεια μεταξύ Ιουδαϊσμού και Ισλάμ και την κοινή απόσταση και διαφοροποίησή τους από τον χριστιανισμό. Και το Ισλάμ και οι Εβραίοι είναι εχθροί του χριστιανισμού. Η συνεργασία Εβραίων και Μουσουλμάνων εναντίον των χριστιανών τονίζεται συχνά στις γραμματιακές πηγές, ιδιαίτερα στους βίους των νεομαρτύρων.
αρκεί να αναφέρουμε ενδεικτικά την περίπτωση του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είναι ένας από τους πιο γνωστούς Αγίους Νεομάρτυρες και οι Εβραίοι τον κατέδωσαν στους μουσουλμάνους, οι Εβραίοι τον παρέδωσαν στους μουσουλμάνους. Το χριστιανικό κράτος της Ρωμανίας άρχισε γρήγορα να αισθάνεται την πολιτική και πολιτιστική απειλή και από τη Δύση και από την Ανατολή. Αντέδρασε σε πολιτιστικό επίπεδο στο κίνημα της οικονομαχίας που απέβλεε ενισχυόμενο από ιουδαϊκές και ισλαμικές επιδράσεις στον εξανατολισμό, δηλαδή στον εξιουδαϊσμό και εξισλαμισμό του χριστιανισμού. Σε πολιτικό όμως και στρατιωτικό επίπεδο δεν μπόρεσε η Ρωμανία, το Βυζάντιο, να κρατήσει τις ανατολικές του επαρχίες, την Αίγυπτο, την Συρία, την Παλαιστίνη. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι διαδέχθηκαν τους Άραβες και κατόπιν οι Οθωμανοί θα πάρουν τη σκητάλη από τους Άραβες και θα περισφύγουν διαρκώς την Θεοφρούρητη πόλη, η οποία χάνει πλέον και τις επαρχίες της Μικράς Ασίας, αποδυναμωμένη δε και εξασθενημένη από τους δυτικούς σταυροφόρους που την κατέλαβαν για 60 χρόνια, 1204, προπαντός όμως απογυμνωμένη από την θεϊκή βοήθεια για τις ενώσεις που έκανε με τον Πάπα, λόγω της αποστασίας περί την πίστη, ιδιαίτερα με την σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας και της εκοσμικεύσεως των χριστιανών. Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε τι κατάσταση η ηθικής καταπτώσεως είχε φτάσει η Κωνσταντινούπολη λίγο πριν από την άλωση. Και δεν ξέρω αν εδώ ή στον Άγιο Αντώνιο παρουσιάσαμε κείμενα του Οσίου Βρυενίου, όπου εκεί δείχνει σε τι ηθική κατάσταση αμαρτίας είχε πέσει η Κωνσταντινούπολη. Και λόγω λοιπόν της αποστασίας στην πίστη, αλλά και για την ηθική κατάπτωση, την εκοσμίκευση των χριστιανών, υποκύπτει οριστικά και πέφτει στα χέρια των αλλοθρήσκων του Μωάμεθ του Β' την αποθράδα ημέρα της 29ης Μαρτίου του 1453. Η ημισέλληνος του Ισλάμ υψώνεται στη θέση του δικέφαλου αετού, χωρίς πάντως να κατορθώσει να νικήσει τον Τίμιο Σταυρό. Τώρα πάνε να νικήσουν. Κρύβουμε το Σταυρό, τον βγάζουμε. Φοβόμαστε το Ισλάμ. Ούτε στην τουρκοκρατία δεν μπόρεσε να νικήσει η ημισέλληνος τον Σταυρό. Εδώ έχω μια ενότητα ότι ήταν μεγαλύτερος ο κίνδυνος από τους Φράγκους. Η θαυμαστή βία των νεομαρτύρων, των νέων αυτών αθλητών της πίστεως, που ανανέωσαν τους άθλους των παλαιών μαρτύρων, ήταν η απάντηση της αλήθειας απέναντι στην πλάνη και στο ψεύδος, όχι μόνο των ετεροφρίσκων μουσουλμάνων, αλλά και των αιρετικών χριστιανών της Δύσεως. Οι νεομάρτυρες είναι η δόξα και το κάφημα της Ανατολικής Εκκλησίας και ο έλεγχος των κακοδόξων, όπως γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Πώς κατάφερε αυτή η Εκκλησία και άντεξε τα μαρτύρια αυτά με τους νεομάρτυρες, είναι δείγμα ότι είναι η αληθινή Εκκλησία. Συγκρίνοντας μάλιστα ο Άγιος Νικόδημος τους νέους με τους παλαιούς μάρτυρες, εκτιμά ότι οι νεομάρτυρες έχουν κάτι περισσότερο από τους παλαιούς μάρτυρες. Είναι ενδιαφέρουσα η αιτιολόγηση αυτής της θέσεως, διότι συντρίβει την πολλάκις διατυπούμενη άποψη ότι οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ, πιστεύουν στον ίδιο Θεό. Έτσι λένε σήμερα στους διαθρησκειακούς διαλόγους. Οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες έχουμε τον ίδιο Θεό. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος, εκείνοι οι παλιοί μάρτυρες εμαρτύρησαν δια την πίστη της Αγίας Τριάδος και ούτε οι νέοι μάρτυρες ομοίως. Εκείνοι οι παλιοί μάρτυρες δια το όνομα και την θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έχησαν το αίμα και ούτε ομοίως. Ή να μην είπω ότι ούτε οι νεομάρτυρες έχουν σίτι περισσότερον από εκείνους. Ποιο? Καθότι εκείνοι μεν γονίστησαν κατά της πολυθεΐας, της ειδωλολατρίας, η οποία είναι μία προφανής ασέβεια, όπου δύσκολα μπορεί να απατήσει ένα λογικό νου. Να λατρεύουμε τις πέτρες, τα αυτά. Ούτε δε οι νεομάρτυρες γονίστησαν κατά της των αλλοπίστων μονοπροσώπου μονοθεΐας, η οποία είναι μια κεκριμένη ασέβεια. Μα λένε, τον Αλλάχ πιστεύουν και αυτοί. Ιδωλολατρία πιστεύουν στις πέτρες, ανύπαρκτος Θεό. Ένα Θεό. Ήταν πιο επικίνδυνη η θρησκεία του Αλλάχ.
ή της είναι μια κεκριμένη ασέβεια όπου ευκόλως δύναται να απατήσει τον νουν. Και γράφω, κρυμμένη ασέβεια λοιπόν η μονοπρόσωπη μονοθεία του Ιουδαϊσμού και του Ισλαμισμού. Γιατί λένε πως έχουμε τον ίδιο Θεό? Ασέβεια. Δεν έχει καμία σχέση με την τριπρόσωπη μονοθεία του χριστιανισμού, με την μόνη αληθινή θεογνωσία της Αγίας Τριάδος. Διαβάζοντας πράγματι κανείς τους βίους και τις ακολουθίες των Αγίων Νεομαρτύρων, την μέχρι θανάτου αιμονή τους στην πίστη του γλυκητάτου Ιησού και με τα παρησίας και αποστροφής αποκήρυξη του ψευδοπροφήτη Μωάμεθ και της μιαράς θρησκείας των μουσουλμάνων, διαπιστώνει ότι είχαν δίκαιο όλοι εκείνοι οι ηγέτες, εκκλησιαστικοί και πολιτικοί, οι οποίοι μπροστά στον διπλό κίνδυνο, είπαμε διπλό κίνδυνο, από τους Φράγκους του Πάπα και από τον Μωάμεθ, ότι μπροστά στον διπλό κίνδυνο των Λατινοφράγκων της Δύσεως και των Μουσουλμάνων της Ανατολής, προτίμησαν τους Μουσουλμάνους. Όπως το εξέφρασε επιγραμματικά ο ήρωας της Αλώσιος, Λουκάς Νοταράς, αλλά όπως το είπε πιο καλά και πιο απλά, θα το διαβάσω, το έχω σημειώσει εδώ, όπως το είπε πιο απλά ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός. Γιατί ο Θεός φρόντισε έτσι ώστε να μην ενωθούμε με τους Φράγκους, με τους Λατίνους και να υποταχθούμε, να υποφέρουμε κάτω από τους Μουσουλμάνους? Αυτός λοιπόν ο Λουκάς ο Νοταράς, το ξέρουμε όλοι μας όσοι σπουδάζαμε ιστορία, έλεγε λίγο πριν από την άλωση, «Κριτότερον έστιν εν μέση τη πόλη, ιδέστε φακιόλιον τουρκικών». Είναι καλύτερα μέσα στην πόλη να δούμε φακιόλι τουρκικό ή καλύπτρα λατινικήν, ή να δούμε παπική καλύπτρα. Καλύτερα δηλαδή να έρθουν οι Τούρκοι, φανταστείτε, να έρθουν οι Τούρκοι από τους δύο κινδύνους, ότι προτιμούσε ο Λουκάς ο Νοταράς, ο οποίος ήταν τότε πρωθυπουργός στην Κωνσταντινούπολη, από τη λατινική καλύπτρα. Πώς το λέει αυτό καλύτερα ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, για να μην παρεξηγηθεί κανένας από όλα αυτά, πώς το λέει? Ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός λέει, θεωρούσε ευνοϊκή τη ρύθμιση για τη διάσωση της Ορθοδοξίας το ότι μας κατέκτησε ο Τούρκος και όχι ο Φράγκος, και έλεγε, τι ωραία γλώσσα, δάσκαλη, 300 χρόνους μετά την Ανάσταση του Χριστού μας έστειλε ο Θεός τον Άγιον Κωνσταντίνον και εστερέωσε βασίλειον χριστιανικών, και το είχαν χριστιανοί το βασίλειο 1150 χρόνους, από το 320-325 μέχρι το 1453, 1150 χρόνους. Ύστερον το εσήκωσε ο Θεός από τους χριστιανούς το βασίλειο, το χριστιανικό, και έφερε τον Τούρκον και του το έδωκε δια ειδικών μας καλών, φανταστείτε, και το έχει ο Τούρκος 320 χρόνους. Όταν έγραφε ο Άγιος Κοσμάς του Εντολός, είχαν περάσει 320 χρόνια. Για ειδικό μας καλό έφερε τον Τούρκο. Και γιατί έφερε ο Θεός τον Τούρκον και δεν έφερε άλλο γένος? Σε άλλη παραλλαγή λέει, εδώ υπάρχουν τόσοι ρηγάδες, τόσοι Φράγκοι, γιατί δεν μας έφερε κανένα Ρίγα, κανένα Βενετό, κανέναν άλλον και έφερε τον Τούρκο? Και γιατί έφερε ο Θεός τον Τούρκον και δεν έφερε άλλο γένος? Δια ειδικών μας συμφέρων, διότι τα άλλα έθνη θα μας έβλαπτον εις την πίστη. Όλες οι συνεννοήσεις που γινόταν με τους Φράγκους για να μας βοηθήσουν εναντίον των Τούρκων είχαν σαν προϋπόθεση να αναγνωρίσετε τον Πάπα, να αλλάξετε την Ορθοδοξία σας. Έθεταν σαν όρο την αλλαγή της πίστεώς μας τον Πάπα. Ο δε Τούρκος, άσπρα άμα του δώσεις, κάμνεις ό,τι θέλεις. Θεωρούσε ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός ότι οι Τούρκοι ένας λαός χρηματιζόμενος και υπανάπτυκτος και από πλευράς πολιτιστικής πολύ κατώτερος από εμάς, δεν θα μας έβλαπτε τόσο στην πίστη, όπως και δεν μας έβλεψε. Αν είχαμε ενωθεί το 1438-39 με τον Πάπα, θα είχαμε χάσει την Ορθοδοξία μας από τότε. Μέσα στην Τουρκοκρατία δεν χάσαμε την Ορθοδοξία. Και απόδειξη αυτό είναι οι νεομάρτυρες. Και γιατί το λένε αυτό, ότι ήταν προτιμότερο? Γιατί ενώ πολιτικά και στρατιωτικά ο κίνδυνος και από τους Τούρκους και από τους Φράγκους ήταν ίδιος και απαράλλακτος, πολιτικά και στρατιωτικά θα μας κατακτούσαν. Κατάκτηση και οι Μήλοι, κατάκτηση και οι άλλοι. Πολιτιστικά και πνευματικά τα πράγματα ήσαν διαφορετικά.
Η απόλυτη θρησκευτική διαφοροποίηση μεταξύ Ορθοδόξων Ελλήνων και Μουσουλμάνων Τούρκων, απόλυτη διαφορά. Δεν έχουν καμία σχέση. Την θρησκεία και την πίστη των οποίων απέρριπταν με τα βδελιγμίαση πρώτη, οι Ορθόδοξοι να μην ακούσουμε για Ισλάμ, και προφοράν πολλά εναντίον του Ισλάμ, μαζί με την αίσθηση της πολιτιστικής υπεροχής, εμείς τώρα σαν τους Τούρκους, εμείς είμαστε από την αρχαία Ελλάδα πολιτιστικά πολύ ψηλά, τους Τούρκους θα προσκυνήσουμε, αποτελούσαν μεγάλο εμπόδιο στην πολιτιστική αφομοίωση των Ορθοδόξων από τους Τούρκους. Δεν μπορούσαν να μας αφομοιώσουν οι Τούρκοι. Στην περίπτωση όμως των Λατινοφράγκων της Δύσεως, ο κίνδυνος της πολιτιστικής αφομοιώσεως ήταν πολύ μεγαλύτερος. Όχι μόνο λόγω της κοινής ελληνορωμαϊκής κληρονομιάς, που καθιστούσε δυσδιάκριτη την πολιτιστική διαφοροποίηση και ευνοούσε την αφομοίωση, αλλά και λόγω της απέτησης των Δυτικών, που ετίθετο ως όρος σε όλες τις διαπραγματεύσεις για αποστολή βοηθείας, να εγκαταλείψουμε οι Ορθόδοξοι συλλογικά την Ορθόδοξη πίστη, να υπογράψουμε ότι αναγνωρίζουμε τις αιρέσεις του Πάπα. Δεν μας είπαν ποτέ οι μουσουλμάνοι, αναγνωρίστε ότι εμείς είμαστε, ούτε κάναμε καμία. Μετά βγήκαν βέβαια, είναι ο μάρτυρες. Και να τα παραδώσουν όλα στους παπικούς με επίσημα, για να εξασφαλίσουν την βοήθεια των Δυτικών αντί των Τούρκων, η οποία βοήθεια ποτέ δεν δόθηκε. Είναι λοιπόν ένα αδιάψευστο στοιχείο. Όπου οι Φράγκοι εγκαταστάθηκαν, στην Κύπρο, στην Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου, εξεδίωξαν τους Ορθοδόξους Επισκόπους και εγκατέστησαν Λατίνους, που επεδίωξαν με κάθε τρόπο να εκλατινίσουν βιαίως τους κατοίκους. Αν σήμερα στις Κυκλάδες, τους το έχω υπενθυμίσει κάποια φορά και θύμωσαν εκεί οι παπικοί, τη Σύρου και των άλλων, αν σήμερα υπάρχουν κάποιοι εκεί παπικοί στα νησιά αυτά, είναι αποτέλεσμα των παπικών κατακτήσεων. Τα κατέκτησαν τότε και τους υποχρέωσαν τότε. Και αντί σήμερα να πούν καλά, τότε μας κατέκτησαν και μας υποχρέωσαν να γίνουν παπικοί. Τώρα που είμαστε ελεύθεροι, να ξαναγυρίζουμε στην Ορθοδοξία. Επιμένω στον παπισμό. Η Ορθοδοξία στην Κύπρο και στην Κρήτη διασώθηκε. Ακούστε μια ιστορική. Πώς διασώθηκε η Ορθοδοξία? Είχαν καταλάβει και την Κύπρο και την Κρήτη οι Φράγκοι. Πώς διασώθηκε στην Κρήτη? Όταν ανέλαβαν οι Ορθόδοξοι επίσκοποι μετά την τουρκική κατάκτηση των νησιών. Όταν κατέλαβαν οι Τούρκοι τα νησιά, γύρισαν οι Ορθόδοξοι επίσκοποι. Τους είχαν διώξει οι Φράγκοι και οι Λατίνοι. Δεν ήταν βέβαια ρόδινα τα πράγματα κάτω από τους Μωαμεθανούς κατακτητάς και την σκληρότητα του Ισλάμ εναντίον των μη μουσουλμάνων, των απίστων. Δεν περάσαμε καλά και με τους μουσουλμάνους. Ο ίδιος ο Λουκάς ο Νοταράς που έλεγε αυτά, προτιμότερο είναι οι Τούρκοι παρά οι Φράγκοι, που προτιμούσε να δει στην πόλη τους Τούρκους παρά τους Φράγκους, σφαγιάστηκε με εντολή του ίδιου του Μωάμεθ. Φοβερό το μαρτύριο αυτό, δεν το ξέρετε. Κάποια φορά πρέπει να το παρουσιάσουμε, πάτερ. Σφαγιάστηκε με εντολή του ίδιου του Μωάμεθ μαζί με τους δύο νεαρούς γιους του, μόλις έγινε η άλωση. Γιατί αρνήθηκε να τους παραχωρήσει στις ταπεινωτικές σαρκικές ορέξεις του. Ήθελε τα παιδιά του Λουκάνου Ταρά, αγόρια, για να ασελγήσει επάνω στα παιδιά. Αυτό είναι το Ισλάμ. Και επειδή αρνήθηκε, τους έσφαξε και τον πατέρα και τον Λουκάνου Ταρά και τα δύο τα παιδιά. Είναι η πρώτη μετά την άλωση νεομάρτυρες που υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο για να μην μοιανθούν από τον αλόθρησκο κατακτητή, χωρίς ακόμη η Εκκλησία να έχει αναγνωρίσει την μαρτυρική προσφορά τους. Γιατί να μην τους έχουμε καρατάξει στους Αγίους? Δεν έχουμε δυστυχώς πολύ καιρό για να αναλύσουμε εδώ ότι η μετέπειτα ηρωική και η περήφανη στάση των νεομαρτύρων μετά την άλωση μπροστά στους άρχοντες και κριτές του Ισλάμ, ως και η εμφάνιση ιερέων και μοναχών που ως αλήπτες προπονητές ενίσχυαν την Ορθόδοξη αυτοσυνειδησία, θεμελιώθηκε από τον πρώτο μετά την άλωση Πατριάρχη και Εθνάρχη, τον Γενάδιο Σχολάριο, για τον οποίο νιώθω πολύ υπερηφάνεια, ότι έγραψα μια πολύ μεγάλη μονογραφία 500 σελίδων, με την οποία μονογραφία αποκαθιστώ όλες τις γελιότητες και τις ιστορικές ανακρίβειες που είχαν γράψει οι παπικοί εναντίον του Γενναδίου Σχολαρίου
τις οποίες δυστυχώς γελιότητες και ιστορικές ανακρίβειες δέχθηκαν και δικοί μας άκρητα και εξακολουθούν και μέχρι τώρα στα σχολεία να τις λένε εναντίον του Γενναδίου Σχολαρίου. Πως δήθεν ήταν εναντίον του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, πως υπέγραψε στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, πως ήταν άλλοτε φιλοπαπικός και άλλοτε ορθόδοξος. Ποτέ δεν ήταν φιλοπαπικός. Και το αποδεικνύω με το κουμπέντα στη μονογραφία μου αυτή. Αυτός λοιπόν στη γνωστή συνάντησή του με τον σκληρό πορφητή, τον Μωάμεθ, δεν έκανε αυτό που κάνουν σήμερα πατριάρχες και θεολόγοι, μόλις είχε γίνει άλωση και έπρεπε να τρέμει. Ισοπεδώνοντας συγκριτιστικά τις θρησκείες και ταυτίζοντας την αλήθεια και την πλάνη, χωρίς μάλιστα να τους αναγκάζει κανένας. Εκεί είχε έναν κατακτητή, μόλις είχε κατακτήσει και τον κάλεσε ο Μωάμεθ για να συζητήσουν. Και ήταν καλόγυρος, απλός μοναχός, δεν είχε γίνει ακόμα πατριάρχης. Όχι, είχε γίνει πατριάρχης. Παρουσίασε μπροστά στον Μωάμεθ τον χριστιανισμό ως την μόνη οδό για τη σωτηρία των ανθρώπων και ως πλάνες όλες τις άλλες θρησκείες, επομένως και τη δική του. Το σύγγραμμά του είναι «Περί της μόνης οδού προς σωτηρία των ανθρώπων», μπροστά στον Μωάμεθ. Με συνέπεια, όχι μόνο να θαυμάσει ο κατακτητής την τόλμη και τη σοφία του, πώς τολμάει και μου τα λέει εμένα αυτός. Αλλά όπως παραδίδουν οι πηγές, άρχισε ο Μωάμεθ να αμφιβάλλει και για την ορθότητα της δικής του της πίστεως. Βρήκε έναν σοφό κληρικό που του είπε αυτά και αυτά και αυτά και σου λέει «Δίκιο έχει, μήπως εμείς δεν είμαστε καλά». Γράφει η Τουρκογκρέτσια, ένα γνωστό ιστορικό σύγγραμμα την εποχή εκείνη. «Και άλλα μυστήρια της πίστεως είπε ο Γενάδιος, τον Μωάμεθ, τον κατακτητή, και διεσαφήνισεν αυτό και τα εξήγησε. Όθεν, ου μόνον απεδέξα το ευλαβός, όχι μόνο τα δέχθηκε αυτά που είπε, αλλά έκτοτε η γάπα αυτών τε των πατριάρχην, πολλά και σεβάσμιον είχε, και έπαυσε και της κακίας της είχε κατά του γένους των Γρεκών». Δεν ξέρω μόλι μας ότι εξαιτίας αυτής της τολμηρής, τι νομίζουν κάποιοι που τα ξεπουλάνε όλα, ότι τους εκτιμούν οι άλλοι. Σέβονται και τον αντίπαλο οι αντίπαλοι. Ήταν τόσο πιστική η επιχειρηματολογία του σχολαρίου, ώστε γράφεται ότι ο Σουλτάνος, ενωτιστής και πληροφορηθής τα περί της αληθούς πίστεως των χριστιανών, εν αμφιβολία είναι περί της εαυτού. Αφέβαλε αν το Ισλάμ είναι σωστό. Την ίδια παρησία έδειξε και όταν κατά το διάστημα της παραμονής του στις Σέρες, εκείνο τάφος του, του Πατριάρχου Γενναδίου Σχολαρίου, στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, τον κάλεσαν δύο Τούρκοι αξιωματικοί να συζητήσουν περί της πίστεως. Το ίδιο επίσης συναντά κανείς ένα αιώνα νωρίτερα, στην περίπτωση του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, ο οποίος ενώ ήταν αιχμάλωτος επί ένα έτος περίπου στα χέρια των Τούρκων, το 1354, ένα αιώνα πριν από την άλωση, σε συζήτηση που είχε με θεολόγους του Εμμύρη της Προύσας Ορχάν, που σώθηκε ως διάλεξης προς τους αθέους χιώνας, με παρησία ανέπτυξε την αλήθεια της χριστιανικής πίστεως. Και έχω γράψει και τα έχω παρουσιάσει αυτά και σε άρθρο και σε ομιλίες μου, τι έλεγε, τι είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στους μουσουλμάνους. Για τον Μωάμεθ, πόσο αυστηρά μίλησε για το Ισλάμ. Δεν μας ενδιαφέρει εδώ να επεκταθούμε περισσότερο κτλ. Αλλά πρέπει να πούμε ότι σημασία έχει ότι υπάρχει μια συνεχής παράδοση που φτάνει πίσω από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος άρχισε να επισύει τον κίνδυνο του Ισλάμ με ένα φοβερό κείμενο, τον Άγιο Άντιο Δαμασκηνό, πολλούς άλλους Αγίους, μέχρι τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, απορριπτική και αρνητική που φτάνει μέχρι του σημείου αυτή η κριτική να βλέπει τον ιδρυτή του Ισλάμ ως πρόδρομο του Αντιχρίστου. Τι είναι ο Μωάμεθ, πρόδρομος του Αντιχρίστου. Οι νεομάρτυρες, εμφανιζόμενοι πρώτων δικαστών, έχουν βεβαιότητα για την ανωτερότητα και την αλήθεια της χριστιανικής πίστεως. Δεν την ανταλλάσσουν ούτε με κοσμικά αξιώματα και πλούτη που τους υπόσχονται, ούτε πτωούνται από τα μαρτύρια και τον θάνατο, ο οποίος θα τους φέρει πιο γρήγορα κοντά στον Χριστό για να ζήσουν την αληθινή και αιώνια ζωή.
πολλοί από τους νεομάρτυρες αρκούνται στη διακήρυξη ότι δεν πρόκειται να αρνηθούν την πίστη τους στον Χριστό, ό,τι και αν τους κάνουν. Κάντε με ό,τι θέλετε, εγώ τον Χριστό δεν τον αρνούμε. Δεν ανοίγουν συζήτηση άλλοι. Μερικοί, κινούμενοι από ιεραποστολικό ζήλο, επιχειρούν να διδάξουν φανερά στους μουσουλμάνους την αλήθεια και να τους οδηγήσουν στη σωτηρία παρουσιάζοντας τις πλάνες της θρησκείας τους. Εσείς πρέπει να έρθετε στη δική μου την πίστη, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Θα έρθω εγώ στη δική μας την πίστη για να πάω στην κόλαση. Δύο άλλες κατηγορίες νεομαρτύρων, οι εξαρνησυχρίστων και οι εξαγαρινών νεομάρτυρες. Είχαμε νεομάρτυρες οι οποίοι είχαν αρνηθεί πρώτα την πίστη τους, έγιναν μουσουλμάνοι, μετά όμως μεταμελήθηκαν. Και οι εξαγαρινών, αυτοί που ήταν μουσουλμάνοι και έγιναν χριστιανοί, που έζησαν και γνώρισαν το Ισλάμ από μέσα, αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν συγκρίσεις, να παρουσιάσουν τον χριστιανισμό ως φως, ως αλήθεια, ως χρυσό και το Ισλάμ ως σκότος, ως ψεύδος, ως μπακίρι. Έτσι δεν είναι. Εμείς είμαστε χρυσός, εσείς είστε μπακίρι, είστε χαλκός. Εκφράζονται περιφρονητικά για τον Μωάμεθ ως ψευδοπροφήτη και απατεώνα. Είχα εδώ κάποιο κείμενο που είπα να μην σας το διαβάσω. Ακόμη και γραπτό που είναι, θα μας κυνηγούσαν. Εκφράζονται περιφρονητικά για τον Μωάμεθ ως ψευδοπροφήτη και απατεώνα. Κρίνουν πολλές λατρευτικές και ηθικές τους πράξεις ως ανόητες και μιαρές. Δεν μπορούμε βέβαια να κατατάξουμε όλες αυτές οι κατηγορίες των νεομαρτύρων. Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις για να έχουμε μία εικόνα περί του πώς αντιμετώπιζαν οι νεομάρτυρες, τον διάλογο που είχαν, που αυτοί είναι οι αληθινοί διάλογοι, οι διαθρησκειακοί, όχι αυτοί που κάνουν τώρα οι θεολόγοι μας και οι πατριάρχες μας, αυτοί είναι οι αληθινοί διαθρησκειακοί διάλογοι. Ο Άγιος Γεώργιος που μαρτύρησε στη Σόφια το 1515, μεταξύ άλλων είπε στον Τούρκο δικαστή, εισαγωγικά, δικά του λόγια, και αυτός ο ίδιος ο Χριστός είπε στο Ευαγγέλιο ότι όλος ο νόμος και οι προφήτες έως του Ιωάννου επροφήτευσαν, μέχρι τον πρόδρομο, και από τότε έως το τέλος του αιώνος προφήτης άλλος δεν γίνεται. Όθεν ο Μωάμεθ προφήτης δεν είναι, διότι είναι ιστερότερος από τον Χριστό. Αλλά αυτός μόνος του ονόμασε τον εαυτό του προφήτη και κλειδούχον του παραδείσου και έπλασεν ότι ο παράδεισος έχει εκεί τρυφά σαρκικάς, ωραίες γυναίκες και πορνικάς μίξης, και σύνθεσε παρόμοιων βιβλίων με εύκολη θρησκεία. Γι' αυτό γίνονται μερικοί μουσουλμάνοι, γιατί είναι εύκολη θρησκεία, τα επιτρέπει όλα. Όλα. Όλα τα σαρκικά. Ακόμα και τις ανομαλίες. Και πολυγαμία. Πολυγαμία και πολλά άλλα. Και σύνθεσε παρόμοιων βιβλίων με εύκολη θρησκεία, όπου αρέσκει εις τους σαρκικούς, και είπεν ότι όταν εκοιμάτω του εδόθη από τον Θεό το βιβλίο εκείνο, ότι στον ύπνο του ο Θεός του έδωσε το Κοράνι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Εξιωαννίνων, που εμαρτύρησε το 1526, είπε: «Και πώς είναι δυνατόν να αφήσω τον Χριστόν τον πλάστην μου και Θεόν και να ακολουθήσω τον Μωάμεθ, άνθρωπον αγράμματον, πλασματολόγων, παραμυθά, και πολέμιον του Χριστού μου, διό και μάλιστα αποστρέφομαι και εκείνον και την πίστη του. Και ή τι θέλετε κάμετε εις εμέ, διότι όσον περισσότερα βάσανα μου δώσετε, τόσον περισσότερον καλόν θέλει μου κάμετε». Ο Σιωμάτης Κυπριανός, που μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη το 1679, μεταξύ άλλων είπε: «Ω ταλέποροι αγαρινοί, έως πότε να είστε πεπλανημένοι και δεν πιστεύετε στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, όπου είναι αληθινός Υιός και Λόγος του Θεού, αμή πιστεύετε εις τον Μωάμεθ και το λέγεται προφήτην, ο οποίος προφήτης δεν ήτον, αλλά απατεών και σας γέλασε». Ο Σιωμάτης Νικόδημος, μοναχός της Κήτη της Αγίας Άνης,
που μαρτύρησε στο Βελιγράδι το 1722, σε ερώτηση του δικαστού ποια είναι η γνώμη του για τον Μωάμεθ, απάντησε με παρησία. Πλάνος ήταν, απατεώνας και δεύτερος από τον διάβολο. Τούτον πρόδρομο του Αντιχρίστου ομολογώ και ψευδοπροφήτην κυρί του. Ούτως μένε βρισκόμενος πυρήνες αλύσες ιδεδεμένος και εν φλογή της κολάσεως, δεινός βασανιζόμενος, εκείνο ο Μωάμεθ. Στην κόλαση. Μετά τους υπ' αυτού ιστάμενος, θρηνεί και οδύρεται την εαυτού απώλειαν. Μετά τους υπ' αυτών ιστάμενος, μαζί με τους οπαδούς του, στην κόλαση είναι. Ημείς δε, εσείς, οι μουσουλμάνοι, ημείς δε, ως ανόητοι και πεπλανημένοι, σέβεστε και τιμάτε αυτόν τον επιτόξο και μαχαίρα, σέβεστε αυτόν ο οποίος με τόξο και με μαχαίρι και πάση κακία κακώς βιώσαντα. Δηλαδή τι κάνουν οι Μωάμεθ και τι κάνουν οι τζιχαντιστές τώρα, σκοτώνουν ανθρώπους. Και αυτόν σέβεστε. Και αυτός ήταν ένας δικτάτορ και ένας κατακτητής, ένας πολεμάρχης. Και τιμάτε αυτόν τον επιτόξο και μαχαίρα και πάση κακία κακώς βιώσαντα. Και ήδη εν τη φλογή του άδου αθάνατα πυρπολούμενον, καθώς ο Κύριος μου Θεός Ιησούς Χριστός εφανέρωσε μη περί αυτού. Του φανέρωσε ο Χριστός ότι ο Μωάμεθ είναι στην κόλαση και όλου του πεπλανημένου γένους ημών των αθέων αγαρινών. Γι' αυτό κράτησαν την Ορθοδοξία και γι' αυτό η Ευρώπη δεν κράτησε την Ορθοδοξία και την προδίδει, γιατί δεν είχε αυτούς τους νεομάρτυρες. Εμείς του ζήσαμε το Ισλάμ. Το ζήσαμε το Ισλάμ και το ξέρουμε. Οι Ευρωπαίοι δεν το ξέρουν. Και αυτοί με τώρα φυλάσσουν τα σύνορά τους, έχουν άρχισε να καταλαβαίνουν και αφήνουν εμείς να πλημμυρίζουμε από το Ισλάμ. Αλλά ελπίζω ότι και αν το επιχειρήσουν αυτό, εύχομαι να συμβεί, δεν θα αφήσει ο Θεός πάλι, θα αναδείξει πάλι μάρτυρες. Και επίσης, ο νεομάρτης Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος είπε μεταξύ άλλων στον ηγεμόνα της Ρόδου: «Εγώ σε είπα να πιστεύσεις τον Χριστό ότι είναι Θεός αληθινός, γιατί η ειδική σας πίστη είναι ευδελειρά, μυαρά και ψεύτικη. Επειδή πιστεύετε ένα ψεύτην, όπου εις τον κόσμο δεν έδειξε κανένα θαύμα, ούτε σας εδίδαξε καμία αναλήθεια και κανένα καλόν, αλλά μόνο σας εδίδαξε μυθολογίες και σας παραγγέλνει να κάνετε πορνείας, αρσενοκητίας και άλλας κακίας και εσείς ως τυφλοί τον πιστεύετε ως προφήτην». Είναι δυνατόν να είναι προφήτης αυτός? «Δια τούτο έχετε να υπάγετε με αυτόν εις την αιώνιον κόλαση και εις το πύρ το εξώτερον. Δια να κατακαίεστε παντοτινά μαζί με τους αδελφούς σας δαίμονες, μόνον έλα να γίνεις χριστιανός, δια να χαίρεσαι αιώνια με τον Χριστόν εις τον παράδεισον». Ο γημό του έλεγε να γίνει Τούρκος και του λέει: «Έλα εσύ να γίνεις χριστιανός τον άρχοντα», που τον αποκεφάλισε μετά. Με αυτή λοιπόν την ολοκληρωτική απόρριψη του Ισλάμ, που δεν αφήνει ούτε υποψία για την ύπαρξη αλήθειας, τώρα οι δικοί μας λένε υπάρχουν αλήθεια και εδώ και εκεί. Ούτε αμφιβολία, στην κόλαση, δαίμονες, αντίχριστος. Και τώρα κάνουν και λένε τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες. Σώζεται κανένας. Τη γραμματώσιμο, το έχω στο πρωτοφόλι μου ακόμη, πάτερ. Θα σας το δώσω μια φορά να το μεγεθύνετε. Γραμματώσιμο έβγαλε το Πατριαρχείο με τρεις. Πάνω σε ένα τραπέζι με τα ιερά βιβλία, έναν αρχιερέα ορθόδοξο, έναν μουφτή μουσουλμάνο και έναν ραβίνο εβραίο. Οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες έχουν τα ιερά βιβλία, ιερό βιβλίο το Κοράνιο και το δωρίζει ο Πατριάρχης κιόλας και άλλοι αρχιερείς που πηγαίνει τους ανθρώπους στην κόλαση και είναι των δαιμόνων και του Αντιχρίστου. Δεν τα λένε σήμερα αυτά, τα ξεχάσαμε αυτά. Και γι' αυτό προφανώς και αυτός ο νεαρός που παρουσίασαν στην κατάνοιξη, αυτός ο νεαρός ο Σαλονικιός πήγε στην Κεσάρια και έγινε μουσουλμάνος. Όταν ακούει τον Πατριάρχη και ακούει τους άλλους να λένε παντού σώζεται κανένας,
και ότι η Ιερά Βιβλία είναι όλα, είναι, τι να κάνει αυτό. Είναι και εύκολη η θρησκεία εκείνη. Και εύκολη η θρησκεία, τα επιτρέπει όλα, γιατί να μην γίνει μουσουλμάνος. Διασώθηκε λοιπόν η Ορθοδοξία με αυτούς τους νεομάρτυρες, το αίμα των νεομαρτύρων, κατά τους κυρούς αιώνες της δουλείας, ανακαινισμένη και επαναβεβαιωμένη ως γνήσια εκκλησία του εσταυρωμένου Χριστού με το αίμα των νεομαρτύρων της. Η ευημερούσα Δύση, που δεν γνώρισε ούτε έζησε το Ισλάμ εν τόξο και μαχαίρα, ερωτοτροπεί τώρα και γοητεύεται. Ξέρετε πόσες γυναίκες Ευρωπαίες παντρεύτηκαν με μουσουλμάνους και πήγαν κάτω, και όταν έζησαν εκεί έλεγαν αμάν πώς να κάνουν να αποφυλακιστούν. Παρασύρθηκαν από κάποιους μουσουλμάνους εκεί, τους παντρεύτηκαν, πήγαν στις χώρες τους και μετά ένιωσαν εχμάλωτες. Τους γοήτευε το Ισλάμ, οι πορνείες και οι ακαθαρσίες και οι σαρκικές μίξεις. Η ευημερούσα Δύση λοιπόν ερωτοτροπεί τώρα και γοητεύεται από το Ισλάμ. Τα πληρώνει τώρα όμως. Η Σουηδία πάει να γίνει Ισλαμικό κράτος. Από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Αποκτούν την πλειοψηφία σιγά σιγά. Εμείς φοβόμασταν μήπως οι Τούρκοι της Θράκης αποκτήσουν την πλειοψηφία. Τώρα και... Οι μουσουλμάνοι της Θράκης. Τώρα φοβόμαστε πως όλη η Ελλάδα θα γίνει σαν τη Θράκη. Έχει αποχριστιανιστεί η Δύση ολοκληρωτικά και δεν αντιδρά στις χιλιάδες των τζαμιών. Μου άρεσε, το είχα δει κάπου αυτό, χιλιάδες τζαμιών στο Παρίσι που λογχίζουν τους εθέρες και την ψυχή τους. Υψώνονται οι μιναρέδες και λογχίζουν τους εθέρες της Δύσεως, αλλά λογχίζουν και τις ψυχές των χριστιανών εκεί. Την αδιαφορία της για θέματα πίστεως, με τις γνωστές φλιαρίες περί ανεξεθρησκείας και ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, τις μεταλλεύει τώρα και σε εμάς. Γνωρίζουμε πώς η ανεξεθρησκεία υπάρχει και πώς ελευθερίες τα ισλαμικά καθεστώτα και πόσο υπερασπίστηκαν τους νεομάρτυρες οι διαφωτιζόμενοι τότε σοφοί της Ευρώπης. Γιατί δεν πηγαίνουν οι πρόσφυγες στα ισλαμικά κράτη, γιατί δεν πηγαίνουν στη Σαουδική Αραβία, στην Ιορδανία, γιατί δεν πηγαίνουν εκεί και έρχονται προς τα εδώ. Αφού είναι δικοί τους, μουσουλμάνοι, γιατί δεν πηγαίνουν εκεί. Το μαρτύριο είναι συνδεδεμένο με την κατοχή και την υποστήριξη της αλήθειας. Για το ψεύδος και την πλάνη δεν χύνει κανείς το αίμα του. Ακόμη και στον 20ο αιώνα η Ορθοδοξία αναδεικνύει μάρτυρες, γιατί είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Είχαμε πολλούς μάρτυρες στα σοβιετικά καθεστώτα, αλλά και τώρα με τους τζιχαντιστές. Τα ενδεικτικά αυτά λόγια των μαρτύρων, των νεομαρτύρων που ακούσαμε, θα τα απορρίψουν ως φονταμενταλιστικά και συντηρητικά οι οικουμενιστές των διαθρησκειακών διαλόγων και οι εκπονητές των αναλυτικών προγραμμάτων και οι συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων. Περάσαν το Ισλάμ μέσα στα σχολικά εγχειρίδια. Φανταστείτε. Πώς θα βγουν παιδιά με το ήθος των νεομαρτύρων. Διάβαλα στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες ότι κάποια δασκάλα δικιά μας εδώ δίδασκε στα παιδιά πώς να προσεύχονται στον Αλλάχ. Τα έβαλε και γονάτιζαν και έκαναν προσευχή στον Αλλάχ. Σε δικό μας σχολείο, δασκάλα. Και πήγαν κάποιοι γονείς μετά και διαμαρτυρήθηκαν. Θα περνούν αυτά λοιπόν. Και θα περάσουν τους νεομάρτυρες. Τώρα σε γραμματώσημα είναι μαζί ο Ραβίνος, ο Μουφτής και ο Ορθόδοξος Παπάς. Το αλωμένο από το Σιωνισμό Βατικανό και από τη Μασονία οργανώνει τη νέα πανθρησκεία και το ακολουθούμε κομπλεξικά και εμείς. Ούτε η Εκκλησία τολμά να αντιδράσει για το μουσουλμανικό τέμενος που αποφασίστηκε να κτιστεί στην Αθήνα εν ώψη τώρα των Ολυμπιακών Αγώνων, ούτε για το τμήμα Ισλαμικών Σπουδών, ούτε για το ότι θα ανοίξουν όλα τα τεμένια, όλα τα τζαμιά τώρα και στη Θεσσαλονίκη θα ανοίξει τζαμί. Ποιος αντιδρά. Είχαμε γλιτώσει από το Ισλάμ μετά από την Επανάσταση του 1821 και τώρα ξανά μας ξαναέρχεται. Υπογράψαμε όλους τους όρους για να μπούμε στην Ευρώπη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανεξεθρησκεία δήθεν, και προδοθήκαμε. Και ευτυχώς που υπήρξε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός
και Ορθόδοξος λαός παλαιότερα. Τώρα όμως εφαρμόζουμε όλες τις διρεκτίβες των Βρυξελών, ακόμη και όταν νομίζουμε απλώς ότι μας το ζητούν, όπως έγινε με τις ταυτότητες. Δεν μας το επέβαλαν, αλλά λέγαμε ότι μας το ζητούν οι Βρυξέλλες να καταργήσουμε τον χριστιανό Ορθόδοξος από τις ταυτότητες. Υπάρχει όμως ο πιστός Ορθόδοξος ελληνικός λαός που θα φανεί πιο άξιος από τους ηγέτες του για να ανανεώνεται η μνήμη και η τιμή των νεομαρτύρων, οι οποίοι όπως ψάλλουμε στις ακολουθίες τους, αγαρινών το θράσος κατέβαλον και τον της πλάνης αρχηγέτην τον Μωάμεθ. Από την υμνογραφία είναι αυτό. Ως απατεώνα και πάσης αθεμιτουργίας εφευρέτην θαρσαλαίος καθίβρισαν. Απατεώνα και εφευρέτη κάθε εσχρότητος. Ο Θεός δοκίμασε εν πυρή και σιδήρο την χρυσή Ορθοδοξία κατά την Τουρκοκρατία, την αποκάθαιρε με τους γιωγμούς και τα μαρτύρια όπως την αρχαία Εκκλησία για να παίξει τον σωστικό της ρόλο έστω στην τρίτη χιλιετία. Ο Θεός να δώσει κουράγιο και δύναμη. Πριν τελειώσω, θέλω να κάνω μια ενδιαφέρουσα αναφορά που έχει σχέση με το θέμα των νεομαρτύρων. Ένα βιβλίο που έγραψα σχετικά με το θέμα, «Διαθρησκειακές συναντήσεις, άρνηση του Ευαγγελίου και προσβολή των Αγίων Μαρτύρων», το αφιέρωσα, ξέρετε σε ποιον? Το Παναγιωτάτο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρίο κυρίο Παντελεήμονη Δευτέρο, γνησίο Έλληνη και Ορθοδόξο Ιεράρχη, υπερμάχο και υπερασπιστή της Ορθοδόξου πίστεως με τη φωτογραφία του. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και ξέρετε γιατί? Ακούστε. Είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε ευχάριστη είδηση. Καλή αγγελία. Τα γράφω αυτά το 2003. Η νέα χιλιετία που άρχιζε υπολογίζαμε πως θα είναι χιλιετία της Ορθοδοξίας, αλλά διαψευστήκαμε. Την βέβαιη επίσκεψη του Πάπα τον Μάιο του 2001 στην Αθήνα ακολούθησαν οι διαθρησκειακές συναντήσεις των Βρυξελών τον Δεκέμβριο του 2001, της Ασίζης τον Ιανουάριο του 2002, της Λευκωσίας τον Μάρτιο του 2002, της Αθήνας μετά από λίγα χρόνια, είχε προγραμματιστεί και το 2002, αλλά αναβλήθηκε μετά από πολλές αντιδράσεις. Δοκίμασαν τις αντιδράσεις όμως στην Αθήνα, την πρωτεύουσα, έπρεπε να δοκιμάσουν και τις αντιδράσεις της Θεσσαλονίκης, της συμπρωτεύουσας των κατοίκων των νέων χωρών, όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει κάποιο πνευματικό ρόλο. Και τι έκανε ο Πατριάρχης? Θέλησε να οργανώσει στη Θεσσαλονίκη διαθρησκειακή συνάντηση. Δεν το θυμάστε? Αυτόν τον ευλογημένο λαό της Θεσσαλονίκης, τον Ορθόδοξο, και αυτές τις Ευαγγελικές Αρχές εξέφρασε ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κυρός τώρα, Παντελήμωνο Δεύτερος, με το να αρνηθεί να φιλοξενήσει στην επαρχία του, και μάλιστα στη Μονή Βλατάδων. Που θα του έλεγε ο Πατριάρχης, καλά, στη Μονή Βλατάδων δικό μου μοναστήρι είναι, πατριαρχικό μοναστήρι μου απαγορεύεις. Απαγόρευσε στον Πατριάρχη να κάνει διαθρησκειακή συνάντηση στη Μονή Βλατάδων. Στο έδαφος της δικαιοδοσίας του λέει, η Θεσσαλονίκη είναι δική μου, εγώ είμαι δεσπότης εδώ, δεν είσαι εσύ Βαρτολομέ. Δικός μου κόσμος θα έρθει εκεί. Θρησκευτικών ηγετών και εκπροσώπων των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, χριστιανισμού, ιουδαϊσμού και ισλάμ, αυτά είναι από το συνέδριο. Επί του θέματος, το θέμα ήταν ο διαθρησκειακός διάλογος ως προϋπόθεση του πολιτισμού των πολιτισμών. Είναι πολιτισμός των πολιτισμών ο διαθρησκειακός διάλογος. Η συνάντηση, έλεγε η ανακοίνωση, τελεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την προεδρία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Θα πραγματοποιηθεί εν Θεσσαλονίκη μεταξύ 29
έως 30 Μαΐου του 2003 εν το πλαισίο των πρωτοβουλειών και δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος. Όλοι οι μασόνοι. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου της 10ης Φεβρουαρίου. Η Θεσσαλονίκη, η Θεοφρούρητη, γράφω εγώ, η Αγιοφύλακτη και Φιλομάρτης, της Ορθοδοξίας Χίρ και Αγαθή Συνεργός, σύμφωνα με τους εγκομιαστές της κτλ., δια του επισκόπου της έδωσε άριστο παράδειγμα Ορθοδόξου Πολιτείας, αντιστέκεται μπροστά στην θηριώδη δύναμη του δράκοντος της πανθρησκείας και αφήνει ανοιχτές τις Ορθόδοξες ελπίδες για την τρίτη χιλιετία. Και τι έκανε ο Θεσσαλονίκης? Να μην σας τα πω τα άλλα, για να μην σας φάω πολύ καιρό. Να λοιπόν γιατί χαρήκαμε και αναπαυθήκαμε και έγραψα και τότε κείμενα και πανηγυρίσαμε. Γιατί γιορτάσαμε Ευαγγελισμό και Πάσχα προεορτίως, πριν έρθει το Πάσχα και ο Ευαγγελισμός, με την απόφαση του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμονος να ακυρώσει την προγραμματισμένη διαθρησκειακή συνάντηση στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα την αποφράδα ημέρα της 29ης Μαΐου. Στις 29 Μαΐου θα γινόταν αυτή η συνάντηση. Την ημέρα της Αλώσεως. Και ο τόπος και ο χρόνος ήσαν πολύ καλά επιλεγμένα. Οι απολύτιστοι πολυπολιτισμικοί και οι οικουμενιστές δοκιμάζουν τις αντοχές μας. Εμείς αντέχουμε, οι αποτυχισμένοι αντέχουμε. Κάποιοι άλλοι δεν αντέχουν και δεν υπάρχει πλέον άλλος Παντελεήμος στη Θεσσαλονίκη. Όλοι έχουν υποταγή και όλοι έχουν σκύψει. Κτυπούν το άβατο του Αγίου Όρους, θα το καταργήσουν και το άβατο και επιχειρούν να ανοίξουν και εκεί τις πόρτες τα πήγαινέλα των παπικών και των διαθρησκειακών συναντήσεων. Δοκίμασαν και άνοιξαν τις πόρτες μερικών Μητροπόλεων σε πολλά μέρη της χώρας και γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Έπρεπε να ανοίξουν και τις πόρτες της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης που μέχρι τώρα παραμένουν κλειστές, μέχρι τον Παντελεήμονα. Τις άνοιξε ο άνθιμος μετά. Η πόλη όμως του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, οι οποίοι δοκίμασαν το φως των άλλων θρησκειών, των ειδώλων και του Ισλάμ, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ποιμένεται όντως από γνήσιο Έλληνα και Ορθόδοξο Ιεράρχη, που γνωρίζει να χρησιμοποιεί την ποιμαντορική ράβδο όταν χρειαστεί, που ζει και υπάρχει για τον Χριστό και την Ελλάδα, άξιος διάδοχος και συνεχιστής των Αγίων Προκατόχων του. Όρθωσε με τόλμη και παρησία το ανάστημά του, έγραψε πάνω στους εθέρες της Θεοφρούρητης πόλης ένα τεράστιο όχι στην πανθρησκεία και στον οικουμενισμό. Επιτέλους ένα όχι από ένα άξιο επίσκοπο, ένα φρένο στην ενδοτικότητα και στην εκοσμίκευση, μια ανάσα και ελπίδα για το μέλλον της Ορθοδοξίας, ένα αναστάσιμο φως στην αρχή της τρίτης χιλιετίας που θα εξαλείψει το όνειρο της επισκέψεως του Πάπα και των διαθρησκειακών συναντήσεων. Γι' αυτό και οι πόρτες της Θεσσαλονίκης και οι καρδιές των Θεσσαλονικαίων είναι τώρα κλειστές στους οικουμενιστές. Όχι στο θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στον Πατριάρχη. Σε εσφαλμένες ενέργειες προσώπων. Όλοι κάνουν λάθη. Μόνο ο Πάπας είναι αλάθητος. Δεν μας παρασύρουν, ούτε μας τούν ο τίτλος της συναντήσεως «Ο διαθρησκειακός διάλογος ως προϋπόθεση του πολιτισμού των πολιτισμών». Πολιτισμός των πολιτισμών είναι το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι οι Άγιοι Πατέρες, ο σωτηριώδης λόγος του Χριστού και των Αποστόλων, που τον διέσωσαν ακύβδηλο και γνήσιο οι Άγιοι Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τον εβίωσαν και τον βιώνουν. Αυτός είναι ο πολιτισμός των πολιτισμών. Και όχι ο πολιτισμός του Ισλάμ και των διαθρησκειακών συναντήσεων. Ήθελα να κάνω την αναφορά αυτή στον αείμνηστο Μητροπολίτη Παντελεήμονα, στον οποίο είχα αφιερώσει και αυτό το βιβλίο μου για τις διαθρησκειακές συναντήσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.